Οι έξι ύποπτοι ασθενεί προέρχονταν από χώρε υψηλού κινδύνου τη Νοτιού Αφρική και παρουσίασαν συμπτώματα όμοια με το θανατηφόρο ιό έμπολα κατά την παραμονή του στην Κύπρο. Τελικά, μετά από τι απαραίτητε εξετάσει, αποδείχθηκε ότι έπασχαν από ελωνοσία. Ο Υπουργό Υγεία Φίλιππο Πατσαλή, με αφορμή τον πανικό που δημιουργήθηκε χθε από την ύπαρξη ύποπτου κρούσματο στα κατεχόμενα, το οποίο τελικά ήταν ελονοσία, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει σχέδιο δράση και δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Γνωρίζουμε από τώρα σε ποιο νοσοκομείο. Σε ποια αίθουσα, με ποια μέτρα θα μεταφερθούν αυτοί οι ασθενεί, με ποια ασθενοφόρα, πώ θα απολυμάνουμε, ποια προστατευτικά θα χρησιμοποιηθούν από του λειτουργού. Ο Υπουργό ανακοίνωσε επίση τη σύσταση εξαμελού επιτροπή με τη συμμετοχή τριών Ελληνοκυπρίων και τριών Τουρκοκυπρίων για διαχείριση του θέματο. Ο κ. Πατσαλή έκανε τι δηλώσει του μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για το Γενικό Σχέδιο Υγεία. Η ιδιαίτερη αναφορά, σύμφωνα με τη βουλευτή Στέλλα Κυριακίδου, έγινε στο θέμα τη αυτονόμηση των νοσοκομείων. Να ψηφίσουμε ε, τα πρώτα νομοσχέδια που θα κατατεθούν μπροστά μα αρχέ του Νιόβρη. Ε, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, όλοι το ξέρουμε. Επί του παρόντο, δεν υπάρχει πρόταση για το ύψο τη συνεισφορά των εργαζομένων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγεία, το ποσό αυτό θα εξευρεθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγεία σε συναντήσει που έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα.